Έχει κάποιο πρόβλημα ο Λουκάς με το κάρ του. Πρέπει να σταματήσει. Pole position λοιπόν ο Αραπάκος. Δεύτερη θέση ο Φώτης Στάσης. Τρίτος ο Σπανογιάννης. Συγγνώμη, τέταρτος είναι ο Τάσης και δεύτερος ο Αυξεντίου. Πέτσας, Κουτρούδης και θα είναι στο τέλος του grid. Και είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση. Έφυγε πολύ καλά ο Σπανογιάννης, είναι πρώτος τώρα. Πίσω του έχει τον Αραπάκο και τον Αυξεντίου. Είναι κοντά οι διαφορές ακόμα, δεν έχουν ανοίξει. Προσπαθεί ο Μενέλαος να κάνει μια κίνηση να περάσει στο Σπύρο, δεν τα καταφέρνει όμως. Τώρα μια επικίνδυνη κίνηση. Χτυπάνε οι δυο τους. Έχει περάσει ο Αυξεντίου στη δεύτερη θέση. Θα κάνει κίνηση και ο Λουκάς να περάσει. Δεν θα μπορέσει ούτε αυτός. Πολύ καλή άμυνα από τον Σπανογιάννη εδώ. Ο Γιάννης φαίνεται να ανοίγει λίγο τη διαφορά τώρα. Έχουμε μάχη και πίσω. Αυτή την ώρα πιο στην μάχη είναι Αυξεντίου Αραπάκος για τη δεύτερη θέση.
Σιντίου έχει περάσει τον Αραπάκο και προσπαθεί να περάσει και το Σπανογιάννη τώρα. Οι δύο πρώτοι έχουν ξεμακρύνει κάπως από τον τρίτο. Ο Λουκάς έχει κολλήσει πίσω από τον Σπανογιάννη. Έχεις πολύ καλή άμυνα εδώ. Σηκώνει και το χέρι του όπως βλέπουμε. Ο Ξετή πάει να κάνει κίνηση, δεν θα μπορέσει. Διαμαρτύρεται ο Σπύρος για επαφές. Για το μεταξύ έχει περάσει και ο Θανάσης. Ήταν πολύ πίσω. Προσπαθεί να περάσει το Σπανογιάννη, την εξωτερική, δεν μπορεί. Κάνει άλλη μια κίνηση εδώ, πολλά επάνω του. Θα περάσει τελικά και θα περάσει και ο Φτεντίου, χάνει δύο θέσεις του Σπανογιάννης εδώ. Τρομερή μάχη για την πρώτη θέση, με τρία κάρνα παλεύουν. Έχουμε επαφή. Έχει μείνει εκεί ο Σπύρος Πέτσας είναι. Έχουμε κίτρινη σημαία. Μάχη συνεχίζεται όμως εδώ. Πάλι διαμαρτυρίζω από το Σπανογιάννη. Έγινε τρενάκι 4 καρτ. Σηκώνω όλο το χέρι λόγω κίτρινης σημαίας. Σπανογιάννης πρώτος, Θανάσης, Αυξεντίου και Αραπάκος μάχονται. Ο Τάσης είναι. Τι είναι, τέλειωσε. Τέλειωσε. Νίξει κάποιος. Όπως είδαμε, ο Σπανογιάννης πήρε την προθέση στο τέλος. Πρώτο σχέδιο γκρουπ, συγχαρητήρια σου. Ευχαριστώ πολύ. Πες μας πώς πήγε ο αγώνας από τα δοκιμαστικά ξεκινώντας. Τα δοκιμαστικά είχα ένα πρόβλημα με το πίσω, πίσω αριστερό ελαστικό σου που είχαμε την επίθεση. Ήταν οντός. Για να το φτιάχνα. Είχε θέμα τον ήλιο. Δεν να το πούμε τώρα. Γιατί σε είδα που μπήκες μέσα και λέω. Με πλησίαζε ο Έλληνας. Μπορεί λέω να υπερβάλλει εκείνη την ώρα γι' αυτό. Οπότε μπήκα το έφυγα αφού τελείωσα τις δοκιμές. Και πιστεύω ήταν μια καλή κίνηση. Στο να. Για τη συνέχεια του αγώνα. Ξεκίνησε όμως τρίτος τον αγώνα. Ξεκίνησα τρίτος, έκανα καλή κίνηση, πέρασα πρώτος στην ευθεία. Πολύ καλή κίνηση. Βέβαια, μου έδωσε και τον ήλιο στον Λούκας να το κλείσει, οπότε εμένα δεν με κερδίσει. Του πέρασε και τους δύο. Είχατε μία μάχη, ναι. Πέρασα πρώτος στην πρώτη στροφή. Την κράτησα μέχρι το τέλος. Είχαμε πολλές μάχες.
Πολλά κομπανώματα είχα. Είχατε κινητή λουκά. Έπρεπε να κάτσω, έπρεπε να μείνω στην πρώτη θέση γιατί ήξερα ότι ήταν ευκαιρία. Οπότε... Και είσαι φεύγει και στο μάτι μετά και σε έκανε μια κόντρα εκεί. Ήτανε... Πάση στη θυσία να μείνω πρώτος. Ο Σταμάτης από ό,τι είδα ότι ήταν 8-10 ταχύτερος από εμάς σε χρόνο. Αλλά είχε πέσει σε... Σε καλή μέρα δικιά σας. Σε τραπ. Σε παγίδα και μπλόκα. Με έφτασε ο Σταμάτης σε 2-3 γύρους. Βασικά μόνο έξαμε όλους και με τον Μενέλα και με τον Λούκα και με τον Σταμάτη. Δεν τον άφησα. Ήξερα ότι ήταν το 2 ταχύτερο, αλλά λέω... Δεν θα περάσει. Οπότε... Σε βοήθησε και η καλή κίνησή σου, βέβαια. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά δεν είχα κάποιο... πλεονέκτημα μετά στο να ξεμακρύνω. Γιατί με πιέζανε πάρα πολύ όλοι. Το καλό είναι ότι τερμάτισα πρώτος. Τερμάτισε το πολύ κοντά. Πολύ κοντά, ναι. Τερμάτισα πρώτος, ο Λίκης τερμάτισε τρίτος. Μετά από τους 5 βαθμολογία πήγε στους 10 διαφορά. Ακόμα καλύτερα, δηλαδή πολύ καλύτερα. Θεωρείς ότι σχεδόν εξασφαλίζει τα βάθρα στην ουσία. Αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στα επόμενα. Είναι 3 αγώνες ακόμα. Έχει δρόμο λίγο. Πιστεύω να είμαστε στα βάθρα. Για να καλύψω την πρωτοπορία. Γιατί ξέρω ότι μετά έχει μια πολύ καλή. Έχει πολύ καλά κάρτα ο Λούκας μετά. Έχει, αλλά και εσύ δεν θα πάρεις 0. Ναι, εντάξει, έχει πολύ καλά κάρτα, αλλά. Δηλαδή από τους 10 θα πάει στους 5. Θα πάει... Ναι, πιστεύω και ο επόμενος είναι κρίσιμο. Δηλαδή δεν μπορώ να επαναλάβω αυτό ακόμα. Εντάξει, είναι η τρίτη νίκη. Δεν μπορώ να μείνω. Το είδαμε και πέρυσι με 3 νίκες, έτσι. Κάποιος να μείνει τέταρτος. Πάρει 2. Όχι εσύ. Πέρυσι ο Πέτρος. Ο Πέτρος 3 και βγήκε τέταρτος. Αυτό θέλω να πω. Ότι... Εντάξει, πέρυσι ήταν ένα διαφορετικό βράδυ. Οπότε έχει μάχη ακόμα. Θα ψωμί το κορτάρι. Έχει πολύ ακόμα. Αυτά. Συγχαρητήρια. Πάμε και πάλι. Εντάξει, μείναμε στη βαθμολογία πρώτη με τον Ζήση. Βέβαια. Ρέντα ω πρώτη παραμένουμε. Προς το παρόν θα βρούμε κανένα παραθυράκι και να χάσετε 20-30 πόντους. Καλή συνέχεια, πολύ ήθελε ο δεύτερος στο Heavy Group, σταμάτησε τα ράχη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πες μας για τον αγώνα. Τι ο αγώνας ήταν πιο δοκιμαστικά, δεν έτρεχα λόγω ποινής. Απλά πήγα να ζητάνω το καρτ, επειδή δεν έτρεχε στο Light Group. Το σωτήρι που τον άφησε το καρτ και αναγκαστικά έπρεπε να επιλέξω το καρτ που θα τρέξω. Επέλεξε τελευταίους. Ναι. Θεωρείς δικαίη την απόφαση. Ναι, είναι πολύ δίκαιη. Απλά θα κοιτάξουμε λίγο να φτιάξουμε λίγο με τα δευτερόλεπτα και τον χρόνο να έχουμε λίγο καλύτερη απόκριση στο να ξεκινάμε. Ναι, τελευταίος. Εντάξει, το καρτ όντως ήταν γρήγορα, δεν άργησα να μπω στη μάχη. Μετά από 3 στροφές ήμουν ήδη στη μάχη. Ζητάει και άλλο το παρελθόν, οπότε... Ναι, οι μάχες ήταν πολύ ωραίες. Πιστεύω ότι παρόλο τα τσαρταρίσματα που είχαμε και κάποιους που ακούμπησα λίγο παραπάνω, τους άφησα το χώρο και το πλεονέκτημα μπροστά. Απλά θέλει λίγο παραπάνω προσοχή στις μάχες, γνώμη δικιά μου, λόγω ότι πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε με τα χιλιόμετρα που μπαίνουν στις στροφές και μπορεί να φανεί επικίνδυνο. Του χρόνου θα είναι πολύ... Αφενά του π.χ. ο Λούκας, μπορεί να μην το καταλάβει το παιδί, ενώ ήμουνα, είχα δεξιά μου το Σπύρο, είχα μπει και εγώ, άφησα λίγο παραπάνω άνοιγμα στη στροφή την ΚΑΠΑ 4. Με αποτέλεσμα μπήκε με λίγο παραπάνω φορά ο Λούκας και έστριψα πάνω μου. Πέρασε πάνω από το κέντρο και χτύπησε πάνω μου. Με αποτέλεσμα να σπρώξει εμένα με το σώμα του καρ και έχω να σπρώξει το Σπύρο. Γενικά στήριξε πολλές μάχες. Ναι, είναι λίγο επικίνδυνο. Εντάξει, είναι ωραίες οι μάχες. Απλά θέλουν λίγο προσοχή στα χιλιόμετρα πώς θα μπει. Αυτό κατά τα άλλα το απόλαυσα πάρα πολύ. Καλωσορίσματα, ναι. Και οι κακοτυχίες τα υπόλοιπα παιδιά που είχαμε τις εγκαταλείψεις μέσα. Ήταν ωραίος ο αγώνας. Μπορούσα να είχα βγει πρώτος. Εντάξει. Και οι 4 νομίζω. Ναι, αλλά 4 βάθμους δεν υπάρχει δυστυχώς. Καλό θα ήταν να είμαστε όλοι πρώτοι. Βαθμολογία πώς θα βλέπεις να πάμε. Βαθμολογία θα λήξει στο τέλος. Πώς θα πάμε, έχουμε ακόμα 3 αγώνες. Έχουμε να δούμε. Ναι, έχουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει. Μπορούσα να είχα βγει πρώτος. Ωραία. Τώρα επόμενο. Ευχαριστώ. Μη μας απειλείς. Στο επόμενο. Συγχαρητήρια, τρίτος στο Heavy Group, Λουκάς. Πες μας τον αγώνα. Ναι, σήμερα στα δοκιμαστικά είχα τα normal, άφησα χώρο στην αρχή για να κάνω το γύρο μου στους καθαρούς γύρους. Μετά στην εκκίνηση είχα ένα άσχημη εκκίνηση.
Δεν έφυγε πάνω. Πρέπει να δει και πολύ μέσα. Μετά ο Σπύρος ήρθε από τα δεξιά, μας πιάζεται. Κόλ! Εντάξει, δώσα ένα κέρμα και με το Σπύρο, το Μινέλαο, το Σαμάτι. Δεν θα μας άνθρωσε κάτι. Γιατί θα φανείς το παιδί. Θα φανείς το παιδί. Είχατε πολλές μαχητές, πολύ κοντά. Και μετά ο Σπύρος ήρθε ο Μινέλαος από το πουθενά. Που ήταν... Διαρτήσαμε να... Μας κανακαριστήσαμε όλοι. Οπότε βγήκε ευκαιρία. Ήθελε να περάσει και στο Σπύρο να παίξει άμυνα το Μινέλαο. Οπότε μετά στο τέλος βγήκε ευκαιρία ο Μινέλαος σε κάτι κίνηση. Ήταν πρώτη στην κίνηση, κανένα τέτοια. Και το σημείο που έπρεπε να κάνει τον τελευταίο γύρο. Αλλά ευτυχώς μετά κρέσανε. Έτσι είναι μια βοηθή στο κατάστημα τελευταίο. Αυτά. Τρίτη θέση, συγχαρητήρια και πάλι. Μπορούμε να σας ευχαριστούμε. Άντε, καλή συνέχεια. Πάνω η Φελή! Λουκά! Ποιοι Φελή ρε! Λουκά πάνω! Πάμε! Δώσε! Ο φίλος μπορεί να φύγει και δείχνει! Ωραίο! Άντα! Δεν ο Σπύρος έπαινε με το... Αυτό θα πει το δίλημα.